Χάρη του Θεού ήδη από πριν δύο χρόνια βρίσκομαι στην Γκάνα, στη Ιερά Μητρόπολη Άκρα και πάντοτε έχω το πρώτο έτσι μνήμες από το Σουδάν και δεν μπορείτε να φανταστείτε στην περασμένη φορά σας έδειξα αρκετές φωτογραφίες και προσπαθώ έτσι να σας δείξω φωτογραφίες όχι μόνο να σας μιλάω αλλά να σας κουβαλάω μαζί μου όπου να πάω για να είστε μαζί μου εκεί που βρίσκομαι. Το Σουδάν είναι και κυρίως το Νότιο Σουδάν που υποφέρει και μέχρι αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς ο εμφύλιος πόλεμος έχει, αν παρακολουθείτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά αυτά που ασχολούνται με την Αφρική, η χώρα αυτή ακόμα βασανίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο. Τελειώσαν τον εμφύλιο πόλεμο με το Βορρά και πήραν την ανεξαρτησία τους. Δυστυχώς συνεχίζει ένας ενδοεμφύλιος πόλεμος, οι οποίοι τους βάλουν οι μεγάλες δυνάμεις να σφάζονται μεταξύ τους και είναι η ίδια μεγάλη δύναμη η οποία δίνει όπλα σε αυτή την ομάδα, δίνει όπλα στην άλλη ομάδα, ώστε να μπορούν να επικρατήσουν τα πλούτη αυτής της χώρας, η οποία δυστυχώς έχει πετρέλαια, έχει μέταλλα και αυτό ίσως είναι η αιτία της δυστυχίας τους. Και ότι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Αν είχαν μόνο μπανάνες, ανανάς και μάγκο, ίσως να ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Αυτό το βάζει κάτω από το μάτι των μεγάλων χωρών που βλέπουν μόνο συμφέροντα και δεν βλέπουν ανθρώπους, δυστυχώς, και είναι αποτέλεσμα και είναι συνέπεια να υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Η Γκάνα, όπως βλέπετε, και η Μητρόπολη μου είναι, όπως τη βλέπετε εδώ, σας την έβαλα στο χάρτη για να έχετε έτσι γεωγραφικά να ξέρετε πού βρίσκεται. Είναι στο δυτικό μέρος της Αφρικής. Όσοι ξέρετε, το Μαρόκο είναι στην ευθεία γραμμή από κάτω. Η Γκάνα, η Μητρόπολη Άκρα, η Ιερά Μητρόπολη Άκρας, αποτελείται από τέσσερις χώρες. Είναι η Γκάνα, είναι το Ελεφαντοστούν, παραδίπλα, είναι η Μπουρκίνα Φάσο στο βορρά και το Μάλι. Η παρουσία μας η πιο έντονη είναι στην Άκρα, όπου έχουμε 29 ενορίες, έχουμε 35 ναούς, 29 ενορίες με κοινότητα και έχουμε, με τη χάρη του Θεού, 18 ιερείς εν ενεργεία και άλλοι 4, πέθανε ο πατήρ Ανδρόνικος πριν ένα εξάμηνο, είναι 3 τώρα, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι. Όταν λέμε συνταξιούχοι, είναι αυτοί που δεν μπορούν πλέον ούτε να περπατήσουν, ούτε να μετακινούνται. Δεν υπάρχει έννοια, όπως την καταλαβαίνουμε εδώ, της σύνταξης και τα λοιπά. Η Γκάνα, για να μιλήσουμε, η πρωτεύουσά της είναι η Άκρα, Ακρά, όπως τη λένε εκεί, εμείς τη λέμε Άκρα, και την κλείνουμε Άκρας. Είναι πάνω στον κόλπο της Γουινέας, πάνω στο Ατλαντικό. Η χώρα αποτελείται από 27 εκατομμύρια. Η παρουσία μας εκεί ξεκινάει από το νότιο μέρος και στην κεντρική επαρχία, ανατολική και δυτική επαρχία της Γκάνας. Όλες αυτές οι ενορίες είναι σε όλα αυτά τα μέρη και σε αυτά τα χωριά. Η δραστηριότητά μας εκεί στην Γκάνα, όπως σας προανέφερα, και στο Ελεφαντοστούν που έχουμε μια συμβολική παρουσία και αναπτύσσεται. Έχουμε περίπου, όπως σας ανέφερα, 29 ενορίες οργανωμένες κοινότητες. Εδώ θα δείτε ίσως μία από τις πρώτες εκκλησίες που είχαμε, είναι στο χωριό Φόμενα, είναι στην κεντρική επαρχία της Γκάνας και είναι, μπορώ να πω, όλο αυτό το χωριό είναι ορθόδοξο. Κάθε ολοκληρία είναι όλοι ορθόδοξοι σε αυτό το χωριό. Στην αρχή που είχα πάει εκεί, ήδη είχαν οι πατέρες εκεί είχαν ετοιμάσει για μια ομαδική βάπτιση, είχαν περίπου 70 άνθρωποι και είχαμε πάει εκεί για να βαπτίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως γνωρίζετε, το σύλλογό σας εδώ, η αδελφότητά σας, ήδη είχε χτίσει την εκκλησία του Ευαγγελισμού εκεί. Αυτή ήταν η παλιά εκκλησία του χωριού,
οι παλιότεροι από εσάς την ξέρουν πολύ καλά, και εκεί βαπτιστήκαν οι πρώτοι χριστιανοί σε αυτή την υπαρχία, την κεντρική υπαρχία. Στο ποτάμι. Στο ποτάμι κατεβαίναν, αλλά μετά φτιάξαμε μια κολυμπήτρα εσωτερικά μέσα στο παλιό ναό και θα δείτε μετά στο ποτάμι που πηγαίναμε σε μια άλλη περιοχή. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η εκκλησία, βέβαια, τώρα είναι, πρέπει να την λίγο να τη συντηρήσουμε. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μην τη βλέπετε έτσι με τα δεδομένα τα δικά μας. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Εδώ είναι η κολυμπήτρα η οποία βαπτίσαμε τα 70 άνθρωποι που ήταν μαζί μας εκεί. Με τους γυρίς που έχω, τον πατέρα Βασίλειο, ο οποίος είναι απόφυτος στην Αμερική, το Holy Cross, προτίμιο σταυρό στο Βοστόνι, είναι ο πατήρ Βασίλειος, και ο πατήρ James, Ιάκωβος, απόφυτος της σχολής της Κένιας, οι οποίοι κάνουν τις κατηχήσεις και ετοιμάσαν τα παιδιά και ξεκινήσαμε τη βάπτιση των παιδιών. Και εδώ κάνουμε την, πριν, εδώ κάνουμε την κατήχηση. Κατεβαίνουμε από το... από τη μεγάλη ενορία που είναι το Ευαγγελισμό, κατεβαίνουμε όλοι εν κομπή στην εκκλησία που βαπτιστήκαν οι παράδες τους. Σε αυτό το χωριό έχουμε το ευτύχημα να έχουμε νήπιο βαπτισμό, διότι μιλάμε, μετράμε τρίτη γενιά. Έχουμε και βαπτίσεις μεγάλων, αλλά έχουμε και τον νήπιο βαπτισμό, ήδη έχει μπει σε αυτό το χωριό και βαπτίζουμε μικρά παιδιά, καθότι υπάρχει τρίτη γενιά Ορθοδόξων και έχουμε οικογένειες. Ήδη πατέρας και μάνα Ορθόδοξοι και τα παιδιά Ορθόδοξα και πηγαίνουν στο κατηχητικό σχολείο. Υπάρχει και σε μεγαλύτερη ηλικία που βαπτίζονται κάποιοι από αυτούς. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι η κυρία Ελίζαβεθ με τα δύο δίδυμα παιδάκια της, τον Μακάριο και τον Ιωάννη που τους βαπτίσαμε. Ήδη είναι ο πατήρ εκεί, Αναστάσιος στη γωνία, είναι γέρος. Το βλέπετε πίσω από τον πατέρα Ιάκωβο. Αυτοί οι παλιοί αγωνιστές, αυτοί ξεκινήσαν την Ορθοδοξία εκεί. Στην Γκάνα είχαν ξεκινήσει να γίνουν Ορθόδοξοι, πού το φτάσουμε εμείς σαν Ιεραποστολή. Σαν μια προτεσταντική ομάδα ξεκινήσαν. Και λέγοντουσαν Ορθόδοξοι χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει Ορθόδοξος. Τυχαία βρήκαν ένα βιβλίο του επισκόπου Κάλιστος Βουέρ, ένας Άγγλος επίσκοπος, στα αγγλικά, επειδή μιλάνε όλοι αγγλικά εκεί, συν την τοπική τους γλώσσα, την TWI, τη λένε, TWI, T-W-E, τη λένε, και είναι η γλώσσα που μιλάνε ο περισσότερος πληθυσμός με κάποιες παραλλαγές, σαν διαλέκτους, αλλά η κύρια γλώσσα είναι η TWI. Πηγαίναν από χωριό σε χωριό, από κομμόπολη σε κομμόπολη, ξεπόλητη, τον πατέρα Αναστάσιο, τον πατέρα Αρίσταρχο, τον πατέρα Γρηγόριο, πηγαίναν από χωριό σε χωριό, ξεπόλητη, για να πάνε να κάνουν το κατηχητικό, να κάνουν την ψαλμωδία, τότε ως λαϊκή και κατόπιν ως κληρική. Όταν πήγα εκεί, το μόνο χρέος που είχα να τους φιλήσω τα χέρια και τα πόδια τους αν μπορούσα, δεν με αφήνω. Να δείτε τι πίστη και τι ζήλο είχα και έχουν μέχρι τώρα, για να φτάσουν και να μόνο τη χαρά τους να φτάσουν στους ανθρώπους να μαθαίνουν να πιστέψουν στον Χριστό. Να μεταφερθεί αυτή η ελπίδα, αυτή η χαρά να φουλιάσει στην καρδιά τους. Πρέπει να σας πω ότι οι Γκανέζοι είναι πάρα πολύ φιλερηνικοί άνθρωποι. Ποτέ δεν θα δείτε ανθρώπους να καυγαδίζουν. Κάτι πολύ διαφορετικό από την Ανατολική Αφρική, όπου υπάρχει έντονο το Ισλαμικό στοιχείο. Οι άνθρωποι εκεί ψυχολογικά και χαρακτηριστικά είναι πιο νευρώδεις, πιο πολύ του καυγά. Να γίνεται το χαμός. Εκεί στην Γκάνα δεν έχω δει άνθρωποι να καυγαδίζουν. Να λογομαχήσουν, όχι να πιαστούν στα χέρια ή να πολεμούν με όπλα, να αλληλοσκοτώνονται. Μπορούν να κουβεντιάζουν, έχουν τέτοιο πολιτισμό μέσα τους, φτώχεια στο άπερο. Φτώχεια στο άπερο. Αλλά ο πολιτισμός δεν εξαρτάται από τι φοράς και τι έχεις και πόσο στολισμένος είσαι. Ο πολιτισμός είναι κάτι εσωτερικό στην ψυχή και μέσα στην καρδιά. Ένας ρακέντητος μπορεί να κουβαλάει ένα πολιτισμός και μια ευγένεια, αλλά ποιος να καταλάβει και να διακρίνει. Όλοι μας κοιτάμε τις γραβάτες, τα κοστούμια, τα στολίδια και νομίζουμε από κάτω υπάρχει ένας άνθρωπος. Και δυστυχώς υπάρχει ένας βάρβαρος από κάτω. Οι Γκανέζοι είχαν... μεγάλη έκπληξη ήταν για μένα.
πόσο ειρηνικοί άνθρωποι και έχουν τη δύναμη να διαλέγονται όσο και να διαφοροποιούνται. Έχουν μεγάλη αξιοπρέπεια. Από τη στιγμή που κατέβηκα στην Κάνα, δεν είδα ζητιάνο. Όλοι κουβαλάνε κάτι στα φανάρια και πολλάνε κάτι. Άλλος παντέν, άλλος κασάβο, άλλος κουμπιά, άλλος νερό, άλλος κάτι. Κάτι πολλάνε. Αυτοί που ζητιανεύουν ήταν μόνο οι τυφλοί, που το κράταγε κάποιον και ζήταγε βοήθεια. Σε 2-3 φανάρια, σε 1-2 διασταυρώσεις στην άκρα, κανένας δεν ζητιανεύει. Βεβαίως, στην είσοδο της πόλης που υπάρχει κάποια διόδια, ας πούμε, τα λοιπά, ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ βλέπεις εκεί, κουβαλημένο στις πλάτες των ανθρώπων, μέσα στη ζέστη, βεβαίως τώρα κάτω είναι 35 βαθμούς. Τώρα. Γενάρη, Φεβρουάριο, είναι η περίοδος της ξερασίας και πολύ ζέστη και έχει το χαματάνι που είναι η σκόνη που έρχεται από τη Σαχάρα από πίσω, από τη μεγάλη Σαχάρα της Αφρικής, όπως βλέπετε στο χάρτη, είναι πίσω, στην πλάτη της χώρας είναι η Σαχάρα και έχει πάρα πολύ σκόνη, μέχρι και πιάνουμε και κόκκος στα δόντια μας, από την Νάμ. Είναι αξιοθαύμαστοι οι Γιανέζοι σε αυτούς τους δύο τομείς και έχουν πολύ σεβασμό. Συμπεριφέρονται με πάρα πολύ σεβασμό και πάντα χαμογελαστοί. Και άτομα βλέπω ένα λευκό, λένε ο Μπρουνί, λευκός άνθρωπος, την δική τους γλώσσα και τα μικρά παιδάκια κάνουν τέτοια χαρά, όπως εμείς όταν βλέπουμε ένα μαυράκι, πως κάπως αν είναι η πρώτη φορά που μας παραξενεύει, έτσι και όταν βλέπουν ένα λευκό εκεί, τους κάνει κάτι πολύ περίεργο και προσπαθούν να σε πιάσουν, να δουν τι είναι αυτό το άσπρο, πώς είναι έτσι, πόσο περίεργο μπορεί να φανεί, να έρχονται τα παιδάκια να αγγίζουν και τη βλέπει με ένα θαυμασμό αυτή. Αλλά έχω μια ευγένεια και μια έτσι ειρηνική ψυχή. Γι' αυτό είναι, και αυτό το λέω πάντοτε, είναι πολύ γόνιμο έδαφος η Γκάνα για την Ιεραποστόλη. Γι' αυτό είχαμε και πολλούς καρπούς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε εκεί πριν από 30 χρόνια. 25 γιορτάσαμε το 2008 και έχουμε πριν από 30 χρόνια παρουσία πάνω κάτω περίπου και με πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Και είναι ευσυγκίνητη στην πίστη. Δεν υπάρχει Κυριακή να είναι ένας Γκανέζος μέσα στο σπίτι του. Όλοι πάνε εκκλησία. Ένας να πλαγιάζει την Κυριακή, κουρασμένοι μέσα στους δρόμους να δουλεύουν και να προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους, την Κυριακή όλοι, μα όλοι στην εκκλησία. Θρησκευτικότητα δεν είναι ψυχοπάθεια, ούτε μια νεύρωση. Πνευματικότητα, η θρησκευτικότητα, πνευματικότητα, η σχέση με τον Θεό, είναι η πλέον ισορροπιστική δύναμη για την ψυχή του άνθρωπου. Αυτό που λέμε ισορροπημένος, μπαλατζαρώνης, που λέει και η νεολαία, σε ισορροπημένος άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο πνευματικός, όχι ο ανισόρροπος, που δεν βιώνει τη θρησκευτικότητα, την πνευματικότητά του ως μία νεύρωση, ως μία έμμονη ιδέα, αλλά σαν βίωμα, σαν ζωή. Και ζει το Χριστό και το Θεό ως μεγαλείο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτό, όταν ζεις μέσα σε τέτοια χώρα και τέτοιους ανθρώπους, σου δημιουργεί μια ηθική υποχρέωση, μια πνευματική υποχρέωση, αυτή την προσπάθεια που είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενοι μου, οι προκάτοχοι μου, και αυτά τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πατρίδα, εκεί, να τις συνεχίσω, να τα συντηρήσω και να τα επεκτείνω, γεωγραφικός και ουσιαστικός. Αυτή είναι η υποχρέωση μου. Και αυτό προσπαθώ εκεί. Να συντηρώ τα κεκτημένα και να τα επεκτείνω γεωγραφικός, αλλά και ουσιαστικός. Με την κατήχηση των ανθρώπων, με την εμβάθυνσή τους στην πνευματική ζωή και αυτό μέσα από το να υψώσω το επίπεδο των κληρικών μου που μας βρίσκονται στις πόλεις και στα χωριά. Αλλά και με συνεχή παρουσία μου σε όλα αυτά, στα χωριά και να τους επισκέπτονται τακτικά και να δημιουργούμε
μια δραστηριότητα να τους κρατάμε γύρω και μέσα από την Εκκλησία, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι ρηχή η πίστη, δεν έχει βάθος. Όπως έχουμε εδώ στη Φόμενα, έχουμε δεύτερη και τρίτη γενιά Ορθοδόξων, αλλά σε πολλά μέρη είναι ακόμα νοπή πίστη. Και δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι βοήθειες που έρχονται και η υποστήριξη και η οικονομική είναι πολύ λογοστή και προσπαθούμε με νύχια και δόντια βεβαίως και γι' αυτό είστε αξιοθαύμαστοι, γιατί ξέρω πολύ καλά από το στέρημά σας βγάζετε και κυριολεκτικά κόβετε από το πιάτο το φαγητό σας για να μας στέλνετε στην Ιερά Αποστολή, για να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί, να τους στηρίξουμε και ανθρωπιστικά αλλά και στην πίστη. Γιατί αυτά τα δύο δεν χωρίζονται. Δεν μπορώ να πω ότι μιλάω στον άλλο για τον Χριστό και το στομάχι του είναι άδειο. Ή είναι άρρωστος, δεν μπορεί, έχει περιττό, έχει μαλάρια, έχει προβλήματα υγείας ποικιλόμορφα της περιοχής τους, αλλά και γενικά που υπάρχουν τέτοιες αρρώστιες, πως και καρκίνο και διάφορα. Και οι άνθρωποι πάνε με καρκίνο στο νοσοκομείο, επειδή δεν υπάρχει για να πληρώσουν την χημοθεραπεία, που είναι, δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, ούτε νοσοκομεία δωρεάν, ούτε σχολεία δωρεάν, όλα τα δίδακτρα, όλα αυτά πληρώνουν. Τους δίνουν μια βιταμίνη και πήγαινε σπίτι, θα γίνεις καλά. Όποτε έρχεται η ώρα του καθένας. Έτσι αντιμετωπίζουν πάρα πολλές καταστάσεις τέτοιες που δεν υπάρχει λεφτά για να μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακα. Τους δίνω μια βιταμίνη, θα γίνεις καλά. Του φτιάχνω λίγο έτσι η ψυχολογία του να ανεβεί και νομίζει με αυτό το χάπι θα γίνει καλά. Και ενώ έχει καρκίνο ή περιμένει το θάνατο για να τελειώνει ειρηνικά. Και εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους για να μπορούν να έχουν έτσι μια τουλάχιστον αξιοπρεπή τέλος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε χαρά τους όταν βαπτίζουν τα παιδιά τους. Επειδή κουβαλάνε και παλιώς παραπάνω έτσι, τους βαπτίζουν για να προστατεύονται από τις ασθένειες. Για να είναι καλά, για να ζήσουν. Ξέρετε και σε εμάς εδώ, όταν έχουμε ένα καινούριο νεογέννητο, λέμε να σας ζήσει. Γιατί δεν ζούσαν όλα. Δεν ζούσαν όλα παλιά. Κάναν καμιά 8 και ζούσαν 4-5 αναλόγως. Τα πιο ιερά ζούσαν. Και εκεί δεν κάνουν πολλά παιδιά, αλλά δεν ζουν όλα στο τέλος. Έτσι αισθάνονται όταν βαπτίζουν και τα παιδιά να τα οχυρώνουν από τις ασθένειες, από τις αρρώστιες, για να είναι δυνατά. Και κυρίως η μαλάρια που θερίζει πάρα πολλούς. Κυρίως τα παιδιά, τα οποία είναι ευπαθή λόγω του οργανισμού τους αδύνατο, δεν αντέχουν το ψηλό περιττό και το ρίγο που δημιουργεί η μαλάρια και καταλήγουν πάρα πολλά παιδιά. Εδώ με τους πατέρες, εγώ βάπτιζα και τα παιδιά κόβαν τα μαλλιά και τους μυρώναν. Και μετά πάμε όλοι εν πομπή από την παλιά εκκλησία στην καινούρια για να τους κοινωνήσουμε μέσα στη διάρκεια της λειτουργίας. Φτάνουμε στο Άγιος ο Θεός, κατεβαίνουμε στην παλιά εκκλησία εν πομπή, τους βαπτίζουμε εκεί, μετά ξαναγυρίζουμε, τελειώνουμε τη Θεία Λειτουργία, τους κοινωνάμε και τους βάζουμε το σταυρουδάκι τους. Εδώ είναι η εκκλησία του Ευαγγελισμού που έχει χτιστεί από, εδώ, από την αδελφότητα. Από εδώ έχει χτιστεί και κοσμεί το χωριό εκεί. Και είναι μια έντονη παρουσία δική μας. Είναι πιο κοντά στο ποτάμι αυτή. Ναι, είναι πιο κοντά στο ποτάμι. Και γύρω από την εκκλησία, θα δείτε παρακάτω, εκεί κάνουμε κάθε Γενάρη, 28-29, μία εβδομάδα. Κάνουμε τις κατασκηνώσεις όπου καλούμε όλες τις κοινότητες της Γιάννας, γονείς, τα παιδιά και κάνουμε μια εβδομάδα πνευματικής ζωής. Κηρύγματα, λειτουργίες, ομιλίες, χορούς και κάθε ενορία, κάθε κοινότητα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα. Και φιλοξενούνται όλοι οι άνθρωποι από τους ανθρώπους του χωριού. Εδώ είναι τα παιδάκια, πρώτα τα τελειώνει η Θεία Λειτουργία και μετά κοινωνούνται όλοι στη σειρά. Έχουν σειρά, έχουν σεβασμό, έχουν μια. Έχουν ένα πολιτισμό μέσα τους. Φαίνεται και αξιοπρέπεια σε υψηλό βαθμό. Δεν την έχω δει ούτε σε ευρωπαϊκές χώρες. Ούτε σε ευρωπαϊκές χώρες δεν την έχω δει. Μια τέτοια αξιοπρέπεια φοβερή. Και τους περισσεύει πάντα το χαμόγελο. Το έχουν μπόλικο. Δεν είναι κατσούφιδες άνθρωποι. Είναι πολύ χαμογελαστοί. Έτσι. Εκπέμπουν ένα έτσι πολύ θετικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε απερίγραπτη χαρά. Απερίγραπτη.
παρόλες τις δυσκολίες, για να φτάσουμε εκεί, ο δρόμος δεν μπορείτε, δηλαδή όλα είναι off-road. Είναι χωματόδρομοι, ξέρουμε τις βροχές γίνονται έτσι. Εγώ κάθε φορά που γυρίζω θέλω ένα κουτί βολταρένι για τη μέση, γιατί έχω δισκοπάθεια και ντουμ-ντουμ-ντουμ μες στο αυτοκίνητο. Αλλά η χαρά που εισπράττεις και αυτό που σε γεμίζει δεν χωράει σε λόγια. Πιστέψτε μου, αν δεν το ζεις, δεν μπορώ να σας το βάλω σε λόγια. Δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε πόσο... Όχι χαρά, ευτυχία. Είναι ευτυχία. Η Ιεραποστολή, πιστέψτε μου, είναι ευτυχία. Μετά, όταν τελειώνουν τα δώρα τους, είναι να σου δώσουν μπανάνα, μας δίνουν πορτοκάλια, μας δίνουν κάτι τέτοια. Και ό,τι μου δώσαν, πάλι μάζεψα τα παιδάκια και τους το δώσα όλα πάλι πίσω. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Τώρα, εδώ θα σας πάω στο Εμπρεμάι. Είναι προς το ανατολικό μέρος της Άκρας και είναι το σχολείο του χωριού εκεί. Είναι τα παιδάκια μας εκεί, είναι ορθόδοξο σχολείο και είναι τα παιδάκια μας εκεί στο χωριό Εμπρεμάι. Είναι και ο πατήρ Σαμουήλ εκεί, είναι πολύ καλός κληρικός. Πάνε τα παιδιά από το σχολείο στις 4 το πρωί, κάνουν τον όρθρο τους και μετά να πάνε στο σχολείο περίπου μια ώρα με τα πόδια, για να φτάσουν 6-6.30 στο σχολείο για να παρακολουθούν τα μαθήματα και να ξαναγυρίζουν. Και μαζεύονται κάθε μέρα το πρωί και κάνουν το όρθρο. Προτού πάνε στο σχολείο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Οι Αφρικανοί έχουν μεγαλύτερες αντοχές από εμάς. Θα το ξέρετε. Και σωματικές και έχουν την υπομονή σε πολύ μεγαλύτερο βαθμίδα, κλίμακα. Η υπομονή τους και η αντοχή τους. Εμείς είμαστε sprinter, έτσι, το γρήγορα να τελειώνουμε. Είναι μακρινές αποστάσεις. Αντοχές στη ζωή. Και στη ζωή και στη δουλειά. Και στην κακοπάθεια της ζωής. Γιατί μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν έτσι και καλλιεργείται αυτό μέσα τους. Είναι μακρινές αποστάσεις. Και εκεί δοκιμάζεται η αντοχή. Η αντοχή όχι του σώματος και της ψυχής. Γιατί στις μακρινές αποστάσεις, επειδή ήμουν μαραθωνοδρόμος και εγώ παλιά, παλεύεις με τον εαυτό σου. Δεν παλεύεις με τον αντίπαλό σου που παίζεις μαζί του μπάλα ή οτιδήποτε. Παλεύεις με τον εαυτό σου και με την κούρασή σου και με τις δικές σου σκέψεις. Και εκεί ξεπερνάς, νικήσεις τον εαυτό σου. Και εκεί πας παραπέρα. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν παλέψει, αυτό το έχουν δουλέψει. Στη ζωή, στην καθημερινότητα, είναι δύσκολη. Δεν έχει ρεύμα. Εμείς στην Μητρόπολη εκεί στην Άκρα καθόμαστε πολλές φορές και 24 ώρες. 12 ώρες κάθε μέρα δεν υπάρχει ρεύμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ρεύμα ούτε αναμνηστήρα, δεν μιλάμε για τα condition, γιατί ούτε διανοούμε και οι πολλοί, δεν το καταλαβαίνω, ούτε νερό, κρύο. Αν είναι και νύχτα, βγαίνω, βάζω το σεντόνι στο μπαλκόνι και κοιμάμαι έξω λίγο να έχει μια δροσιά, γιατί δεν μπορείς. Κλατάρεις και κοιμάμαι στο πάτωμα με ένα σεντόνι και ένα μαξιλάρι. Για να αυτό, έχω και τα κουνούπια από πάνω που δεν σε αφήνουν να ησυχάσει. Αλλά δόξα τω Θεώ με τις ευχές σας, είμαι τόσα χρόνια στην Αφρική, δεν κόλλησα μαλάρια. Που πάσει στην Γκάνα με την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο που σε ρευτώ ή μαλάρι. Δεν έπιασα μαλάρι. Ούτε και ρεχνώστε. Δεν έπιασα μάλλον. Εδώ είναι το σχολείο, όπως το βλέπετε, είναι οι τάξεις. Αυτός είναι ο τείχος, το ενδιάμεσος, και είναι οι τάξεις. Πάμε παραπέρα. Είναι η μικρή τάξη, είναι η μεγαλύτερη. Εδώ κάνουν τα μαθηματικά τα παιδάκια. Είναι ο δάσκαλός μας στο σχολείο. Και είχαμε το ευτύχημα να χτίσουμε ένα σχολείο εκεί που θα το δείτε παρακάτω. Και τα παιδιά πλέον δεν είναι κάτω από αυτό και τις βροχές, είναι πλέον μέσα σε ένα κτίριο που θα δείτε. Βεβαίως μαθαίνουν εκεί στην αγγλική γλώσσα, για να μαθαίνουν αγγλικά, για να μπορούμε. Εδώ το σχολείο που χτιζόταν, έχω τραβήξει κάποιες φωτογραφίες που ρίχνουμε τσιμέντο. Ναι, και θα το δείτε και τελειωμένο. Και οι κάτοικοι, οι μητέρες των παιδιών, πόσο χαρά είχαν. Εδώ είναι το τελειωμένο το κτίριο. Το δικό σας. Και είναι το κτίριο που το βλέπετε τελειωμένο και έχει παρακάτω, να δείτε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες.
Γιατί ένα σχολείο θέλει διαρκή βοήθεια και συνεχή. Αυτό λιγάκι και με την κατάσταση που έχουμε τώρα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Δίνουμε πολύ χαμηλό δίδακτα ώστε να βγάλουμε τα έξοδα. Δηλαδή, τις λέω στην κοινότητα εκεί που έχει την επιβλέψη το σχολείο. Το σχολείο είναι δίπλα από μια εκκλησία. Έχουμε τους επιτρόπους εκεί, τους λέω, θα βάλετε τόσα δίδακτρα όσο να βγουν τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου. Δεν θα βγάλουμε κάτι άλλο, ούτε θα αποθηκεύσουμε. Αν θα κάνουμε μια επέκταση στο σχολείο, θα την κάνουμε με λεφτά καινούργια που θα έρθουν. Δεν θα πάρουμε από τα δίδακτρα πιο πολύ, ώστε να επεκτείνουμε το σχολείο, να βάλουμε ρεύμα, να φέρουμε κάτι παραπέρα ή να κάνουμε κάτι πιο καλύτερο στο σχολείο. Αυτά τα κάνουμε από συγκεκριμένες δωρές. Απλώς να πληρώνουμε τους καθηγητές και να λειτουργεί το σχολείο από τα έσοδά του. Βεβαίως, πολλές φορές οι κοινότητες σε κάθε χωριό ξέρουν ποιοι είναι πάρα πολύ φτωχοί και δεν έχουν δύναμη. Δεν τους λέμε ότι αυτοί δεν πληρώνουν ή οτιδήποτε. Δείχνουμε ότι όλοι πληρώνουν, αλλά υπάρχουν κάποιες υποτροφίες σε παιδιά που είναι κάπως καλά και έχουν μέλλον, ξέρουν δηλαδή, είναι πιο έτσι έξυπνα και μπορούν να προχωρήσουν και είναι εντελώς φτωχοί και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε υποτροφίες από τα δίδακτρα που μας δίνουν κάποιοι δωρητές για κάποια, κυρίως έχω από την Κύπρο που μας βοηθάνε και για κάποιες έτσι, δωρεές για τους. Εδώ τους έκανα λίγο μάθημα για να μαθαίνουν πώς κάνουμε το σταυρό μας και τι σημαίνει. Και πώς να κάνουμε το σταυρό μας, τι σημαίνει αυτό, γιατί το κάνουμε και τι σημαίνει. Τους βάζω όλους να κάνουν και το ίδιο. Εδώ είναι η αρχηγή του χωριού. Είναι η αρχηγή της φυλής και αυτοί που έχουν το γενικό πρόσταγμα στο χωριό. Είναι αυτός ο διπλανός με τα άσπρα, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και μας έχει συμπαρασταθεί αυτός και ο άλλος εδώ, ο κύριος με το χρυσαφοειδή, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Και αγαπάνε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εδώ πηγαίναμε για να κάνουμε εγγένεια στην τελευταία πηγή ιότρηση που τους ανοίξαμε για να πιούν καθαρό νερό. Αισθάνονται ευγνώμονες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι, ξέρεις, είναι δύσκολο να υπάρχει άνθρωπος με ευχαρίστηση μέσα του. Είναι έτσι, πολύ ευγνώμονες μέσα τους. Πολύ ευγνωμοσύνη. Πάμε παρακάτω. Είναι μεγάλη υπόθεση το να αδειάζεις τον εαυτό σου από ό,τι είσαι. Αυτή η κένωση του εαυτού σου πηγαίνοντας στην Ιεραποστολή. Δεν κουβαλάς τίποτα. Κουβαλάς τον άνθρωπο και την πίστη και πας. Δεν κουβαλάς τίποτα. Και πήγαμε εμείς αυτούς. Εμείς θα μάθουμε. Εμείς θα προσαρμοστούμε σε αυτούς. Πώς το λέει η ελληνική παροιμία. Όπως τα βρήκες, νύφη, όπως και ξέρεις. Εμείς πήγαμε. Όπως τα βρήκες, όπως τα ξέρεις. Εδώ θα μάθεις όπως είναι η σειρά μας. Εμείς πήγαμε εκεί. Εμείς θα έρθουμε στα μέτρα τους. Εμείς θα προσαρμοστούμε και να βρούμε τα υλικά κάπου εκεί να σερβιρίσουμε την πίστη. Με τα δεδομένα που υπάρχουν. Αυτό έκανε ο Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα. Σπάσει τα πάντα. Έπιασε τον άγνωστο Θεό και του λέει: Γι' αυτόν ήρθα να σας μιλήσω. Από εκεί γατζώθηκε. Κάτι δικό τους. Κάτι που ξέραν. Κάπου εκεί το συμπήκε. Από εκεί βρήκε είσοδος. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν πάω κουβαλώντας τον εαυτό μου να τους κάνω Ιορδανούς ή να τους κάνω Έλληνες, να τους κάνω Χριστιανούς. Ναι. Ορθόδοξος. Αυτή είναι η αποστολή. Αλλά αυτό θέλει ένα άδειασμα δικό σου. Αυτό δεν το τρώω, αυτά είναι μερμήκια, τηγανισμένα, όχι δεν τα τρώω. Το άλλο είναι αυτό και να κάνεις το σύχαμε. Τότε δεν επικοινωνεί, δηλαδή σήκω και φύγει. Σήκω και φύγει, πήγες σε διακοπές, δεν πήγες για αποστολή. Α, δεν κοιμάμαι στο πάτωμα. Α, στην καλύδα δεν κοιμάμαι. Και στην καλύδα δεν κοιμάμαι. Πέφτω πάνω μου αυτό, δεν θέλω. Άντε με το αουτάν, άντε με το δεν ξέρω τι. Άντε τράβα, κάτσε εκεί που είσαι. Με σκόρδο, αν την κάνεις, τσίπησες, κάνεις με λίγο σκόρδο, κόβεις το σκόρδο, το τρίβεις πάνω στην... και πατάτα, οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να ξέρεις. Και να πιάνουν τα χέρια σου. Δεν μπορεί να καθίσεις, α, θέλω τον ηλεκτρολόγο, φέρτε μου τον. Θα πιάσεις και θα φτιάξεις. Υπάρχει. Πρέπει να είσαι και αυτό που είπα μια φορά, μίλησα για αποστολή. Πρέπει να είσαι πολυτεχνίτης, αλλά και έρημος σπίτης. Και έρημος σπίτης.
Δεν πας να πλωτίζεις από αυτήν την δουλειά. Καταλάβατε. Πολυτεχνίτης και υδραυλικά να ξέρεις και ηλεκτρονικά και ξυλουργικά και κομπιούτερς και όλα. Από το πάνω μέχρι κάτω. Όλα. Πάμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Πάμε. Και πίνουμε πρώτη. Εδώ μετά μαζεύτηκε όλο το χρέο κάτω από το δέντρο. Απλά δεν υπάρχει αίθουσες και... Καταλάβατε, κάτω από το δέντρο και μαζεύτηκε όλο το χωριό και τους μίλησα και τους μίλησα λίγο για την πίστη, μια κατήχηση, έτσι. Εδώ το αρχηγεί και μετά τους προσφέρουμε ένα ποτό. Αυτό το έμαθα από τον κύριο Νόστη που ξέρει και μου λέει όταν θα πας εκεί θα τους πάρεις ένα ποτό. Είναι έκφραση σεβασμό και τιμής. Ένα ποτό δικό τους, τον αρχηγό της φυλής. Κάθε τόπο έχει τα δικά του. Το μόνο που μπορείς να πεις και αυτό που εκφράζει την κατάσταση είναι δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Να είστε πάντα καλά.